που έχουν και private chef at home. Δηλαδή, αν δεν θες να τα φέρεις με ένα κουτί, φέρνεις το chef, τον βάζεις στην κουζίνα, βάζεις και τα υλικά και του λες: εγώ θέλω σήμερα να έχω ένα ρομαντικό δείπνο με ζυμαρικά και λίγο σόλωμο. Εγώ θα το έκανα open. Δηλαδή, θα είχα το chef μαζί με τους ανθρώπους να μαγειρεύει μπροστά και να λέει κάποιος: φτιάξτε μου αυτό. Με τα υλικά που θα είχε, βέβαια. Τι ωραίο. Νομίζω πως έχουν ωραίο, 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 ε. Το έχω δει στο εξωτερικό. Έχει τα πάντα. Καλές εποχές. Πάμε στα θέματά μας. Όλα πάνε πάρα πολύ καλά. Όλα πάνε καλά. Για τον άνθρωπο να είναι άσμα. Οριστε. Ναι, όλα πάνε καλά, όλα πάνε καλά. Και δεν έχω ανάγκη κανένα. Εμένα μου πήγε το μυαλό σου Ρουβά, το όλα καλά. Είσαι πιο μοντέρνος. Είναι πιο νέος. Είναι της εποχής. Για λέγε Νάνση μας. Λοιπόν, παιδιά, πριν από μερικές μέρες πήγα στο κέντρο της Αθήνας. Και συνάντησα τον Άνθη Μονανιάδη, ο οποίος, όπως όλοι ξέρουμε, έχει πάρει πλέον την αμερικανική υπηκότητα. Ζει στο Λος Άντζελες, κάνει καριέρα εκεί. Θα φτάσω και στο Μαλί. Είναι όλα πολύ καλά στη ζωή του. Όμως, εδώ και μερικούς μήνες έχει επιστρέψει στην Ελλάδα, στην Αθήνα, και ζει εδώ γιατί σε λίγο καιρό θα ανεβάσει στη Θεσσαλονίκη την παράσταση Το Πορτρέτο του Ντόριαν Γκρέι. Που έχει γίνει ο χαμός, γιατί έβαλε Μαλί, πώς έβαλε Μαλί, πώς είναι. Ο Άνθιμος λοιπόν με υποδέχθηκε στο σπίτι της μαμάς του, στο πατρικό του στην Αθήνα, που όταν έρχεται φυσικά μένει με τη μητέρα του, την Εύη Καραγιάννη, και μιλήσαμε για όλα με το δικό του μοναδικό τρόπο. Τι για το bullying που έχει υποστεί, για τον τρόπο που μιλάει αγγλικά, γιατί έχει έναν ιδιαίτερο τρόπο να μιλάει αμερικάνικα συγκεκριμένα, μιας και ο άνθρωπος ζει εκεί, απαντά για τις κατηγορίες που έχει κατά καιρούς ακούσει, ότι τα λέμε πολύ τον προφορά, τα λέει λίγο πιο τσαχπίνικα, λίγο πιο ναζιάρικα, ναι, και πάει λέγοντας. Απαντά για τις τρίχες, για το μαλλί που έβαλε τα extension, για το installation που έκανε για το μαλλί. Μιλάει για τη ζωή του, λέει πότε θα κάνει οικογένεια, πού θα κάνει οικογένεια, και γενικώς είναι, νομίζω, πολύ απολαυστικός στη συνέντευξη που ακολουθεί. I got broads in Atlanta, just to lean the family. Credit cards in the scammers, hitting the licks in the van. Legacies, family, way and see, look like a panda. Going out like a Montana, honey killers on the helmets. Legacies, family, way and see, family. Pockets full, damn. Τι άμεση ανταπόκριση είναι αυτή. Πολύ γρήγορη, έτσι. Καλώς ήρθατε. Δεν το πιστεύω ότι σε βλέπω. Καλώς ήρθατε στο σπίτι. Πώς είσαι. Μια χαρά, πολύ καλά. Το σπίτι της μαμάς, εσύ έρχεσαι. Ναι, βέβαια έρχομαι. Το σπίτι της μαμάς είναι... Το σπίτι της μαμάς. Έρχεσαι και τρως, τι κάνεις. Η μαμά είναι σπουδαία μαγείρισα, είναι... σπουδαίος άνθρωπος. Είναι ωραία να γυρνάς, ξέρεις, πίσω στο σπίτι σου και να ζεις όλο αυτό. Σε μένα, ρε παιδί μου, που είμαι λίγο χρόνια στην Αμερική, αυτό είναι σε πολύ μεγαλύτερη διάσταση. Γεγονός ότι η μαμά σου έχει φωτογραφία σου παντού. Πώς σου φαίνεται, παντού. Ναι, είναι παντού. Παντού. Παντού, πραγματικά. Εντάξει, νομίζω ότι αγαπιόμαστε. Κι εγώ έχω φωτογραφίες στη μαμά μου στο σπίτι μας. Έχουμε μια ιδιαίτερη σχέση. Αγαπημένη σχέση. Τώρα που είσαι στο εξωτερικό, πόσες φορές την ημέρα σε παίρνει τηλέφωνο ή δεν σε παίρνει και την παίρνει εσύ όταν μπορείς? Στην αρχή με έπαιρνε 2 φορές την ημέρα. Μετά το σταμάτησε και το έκανε 1 φορά την ημέρα. Εάν έχεις λίγο ακούσει για την προφορά σου. Δεν νομίζω ότι μπορείς να σχολιάσεις όλο αυτό. Γιατί όταν ζεις σε μια χώρα και έχεις μια συγκεκριμένη γλώσσα την οποία τη μιλάς καθημερινά, θα τη μιλάς καθημερινά. Αν έχεις επιρροές από αυτό, είναι λογικό, δεν είναι? Όπως και τώρα, ας πούμε, μιλάω συνέχεια ελληνικά. Οπότε γενικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να πετύχεις μια σωστή ομιλία κάποιες κουλτούρες οι οποίες δεν την έχεις ζήσει. Οπότε είναι πραγματικά δύσκολο αυτό. Και παίρνει χρόνο. Το γεγονός ότι έβαλες τα extension και όλοι εδώ και τόσες μέρες ασχολούνται με τα extension του Anthem και αν είναι τρέσα και αν είναι extension και τι είναι. Δεν σκέφτηκες ότι μπορεί να αποσπάσεις την προσοχή του κόσμου από την ουσία της παράστασης και να ασχολούνται με τρίχες κυριολεκτικά? Ναι. Δεν νομίζω ότι αποσπά. Ουσιαστικά εμένα προσωπικά με υπηρετεί αυτό, γιατί το κάνεις για ένα συγκεκριμένο λόγο. Το κάνεις γιατί... εξυπηρετεί το έργο, εξυπηρετεί την εποχή, εξυπηρετεί το χαρακτήρα. Είναι όπως βάζεις μακιγιάζ. Είναι όπως θα βάζεις ένα διαφορετικό ρούχο. Πόση ώρα τα βάζεις, έξτε? Δεν ήταν πάρα πολύ. Τα μαλλιά ήταν μακριά βασικά. Δεν ήταν πολύ κοντά. Εγώ γραμματέα θέλω. Μία κοπέλα που να μιλάει 2 γλώσσες, να χειρίζεται υπολογιστή και να κόβει λίγο το μυαλό της. Νομίζω ότι η πρεμιέρα της Μαρίας Άσχημας έγινε πρώτη του 7. Έχουν περάσει 10 χρόνια. 10 χρόνια, ναι. Μου φαίνεται σαν.
ένα ή δύο. Δεν το είχα αισθανθεί πάρα πολύ γρήγορα όλο αυτό. Δηλαδή, πέρασαν 2-3 μήνες που είδα την πραγματική επιτυχία και την επιρροή που είχε στον κόσμο. Πέρασε χρόνος. Γιατί ήμασταν κλεισμένοι συνέχεια σε ένα γυρίσμα και ήταν συνέχεια όλο αυτό. Θυμάμαι την ημέρα που είχα πάει σε ένα σινεμά και ξαφνικά βρέθηκαν 1000 άτομα από πάνω μου, ας πούμε, και λέω: τι έγινε ξαφνικά. Νόμιζα ότι ψάχνανε κάποιον τραγουδιστή, ας πούμε, από πίσω. Και λέω: ποιος είναι από πίσω. Θες να κάνεις οικογένεια? Ναι, βέβαια, εννοείται. Εκεί. Παντού. Μπορεί να είναι εδώ και να πηγαίνουμε για λίγο εκεί. Μπορεί να είμαστε εκεί και να είμαστε λίγο εδώ. Έχεις βγάλει χρήματα δηλαδή από τη δουλειά αυτή και, και στην Αμερική? Ναι, έχω βγάλει, έχω χάσει, έχω βγάλει, έχω χάσει. Θεσσαλονίκη, τι θα κάνεις τώρα που θα πας, εκτός από πρόβες και ετοιμασίες? Βγαίνει η Θεσσαλονίκη εκεί, το ξέρετε. Ετοιμάζομαι. Έχω πάει γυμναστήριο, έχω κάνει τα γιόγκα μου. Κάνεις γιόγκα όντως και γυμναστική, γενικότερα και στην Αμερική έγινε στο πρόγραμμά σου καθημερινά? Ναι, κοίταξε, διατάσεις και πράγματα, είναι γενικά μια συνήθειά μου. Αλλά ναι, κάνω γυμναστική κάποιες φορές. Κάποιες φορές. Εσύ φαντάζομαι ότι είσαι φρίκ με τη γυμναστική, το έχεις στο ημερήσιο πρόγραμμα. Ναι, νομίζω, εντάξει, όχι ημερήσιο. Ναι, μπορεί και ημερήσιο βέβαια. Ναι. Είσαι ακόμα Ηρακλής? Πρέπει να φύγετε. Πρέπει να φύγετε. Νομίζω ότι η κυρία Μπαρδεσάνου πρέπει να φύγει άμεσα από το σπίτι, γιατί είπε ότι είμαι Ηρακλής. Συγγνώμη για τον Ηρακλή, ο Ηρακλής είναι μια σπουδαία ομάδα, αλλά εγώ είμαι Αριανός. Εγώ σε έχω δει στο γήπεδο. Δεν έχω πάει ποτέ στο Ηρακλή το γήπεδο. Ούτε καν ξέρω πού είναι καταρχήν. Όχι. Είσαι σίγουρο. Έχεις κάνει μεγάλο λάθος. Είσαι σίγουρο. Και έχω... Είσαι σίγουρος. Ο ρόλος του Dorian Gray ήταν για σένα πρόκληση? Είχα την ιδέα να γίνει μια μοντέρνα περίεργη φάση. Με ένα κείμενο το οποίο το εξέταζα διαφορετικά εκείνη την περίοδο. Και συνέθεσα την όλη ομάδα για να μπορέσουν να δούμε αν μπορεί να γίνει ρεαλιστικά όλο αυτό. Ναι, οπότε ήταν... με εκφράζει πάρα πολύ σε αυτή τη συνθήκη που είναι το έργο τώρα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για όλα. Χρόνια πολλά, Άνθιμε μου, γλυκέ, όμορφε, και του πάει και πάρα πολύ το look αυτό. Καταρχήν είναι πανέμορφο κύριος, παιδί, έχει τρομερά ωραίο πρόσωπο και το μαλλί του πάει. Και είναι τρομερά ευγενής, διότι τον πέτυχα κάπου και είναι με τον καλό λόγο. Mm. Είναι πολύ gentleman και bon vivant και όλα αυτά. Πάντα όταν λέει ότι κάνει γυμναστική, μόνο διατάσεις, τι εννοεί? Είπε ο άνθρωπος. Γιατί οι διατάσεις γίνονται μετά τη γυμναστική? Γιατί είμαι εκπρόσωπος του τώρα, εγώ θα σας πω. Μήπως κάνει stretching? Όχι, όχι. Είπε ότι ετοιμάζεται ψυχολογικά, γιατί θα κάνει μία μεγάλη, θα περάσει μία μεγάλη περίοδο στη Θεσσαλονίκη και εκεί θα βγει πολύ. Και μου είπε ότι κάνει γυμναστική, τις προπονήσεις του, το TRX, ναι, τη και γιόγκα του. Ναι, και το ρώτησε τι γυμναστική κάνει και είπε αυτός διατάσεις. Κάνει διάταση, είναι μετά τη γυμναστική. Ξέρουμε, η διάταση, ναι, γενικότερα γυμνάζει το σώμα, να ξέρετε. Τεντώνει, είναι σαν όπως επίσης ο πιλάτες. Οτιδήποτε τεντώνει το μη και το κρατάς ισομετρικά, αλλά δεν το είναι κρατάς. Γυμναστική διάταση, είναι πιο καλή. Όπως η γιόγκα είναι. Σώματος. Υπάρχει γυμναστική και γυμναστική. Γυμναστική ενδυνάμωσης, γυμναστική σύσφυξης, γυμναστική για να έχεις ένα καλό σώμα. Σε και... Σας ευχαριστώ. Μου χάσε τον ιρμό. Λοιπόν, αυτό το είδος που κάνει δεν είναι για να χάσει κιλά, για να σφίξει. Είναι για να κρατάει το σώμα του σε μια σωστή στάση, ενδεχομένως για να βοηθιέται στο θέατρο για τις κινήσεις. Σαν τη γιόγκα δηλαδή. Ναι, άλλο είδος η γιόγκα, μην τα βάζουμε σε ένα. Είναι διαφορετικά πράγματα και η γιόγκα. Υπάρχει η χάτα γιόγκα, η ασάνα, στάκα, δεν θυμάμαι. Υπάρχουν διαφορετικά είδη. Η hot γιόγκα αυτή. Δηλαδή κάθε είδος είναι και διαφορετικό επίπεδο. Έχω και διαφορετικό σκοπό. Για το πόσο ξέρεις για τη γιόγκα, πραγματικά. Μα έχω κάνει. Έχω κάνει. Ο άνθρωπος ζει στην Αμερική. Έχω δοκιμάσει τουλάχιστον. Άνθεμος είναι σίγουρα πολύ μπροστά. Μπορεί να ξέρει πράγματα τα οποία εμείς δεν τα γνωρίζουμε και είμαστε πολύ λίγοι. Μήπως να κάνουμε εκπομπή γυμναστικής. Τέλεια. Κύριε Σουνέλα, μας ακούτε, έχουμε και άλλη ιδέα. Πού θα σας πάω τώρα.